Θέλω να έχεις εμπιστοσύνη. Κοίτα το. Ωραία. Εκεί, εντάξει μας. Στο. Πώς είσαι έτσι, εσύ. Θα ακούγομαι εγώ, μη βιάσεις να κινηθείς. Θέλω να μου έχεις εμπιστοσύνη. Φοβόμαστε ότι λέγοντας τη λέξη, την αναιρούμε ταυτόχρονα λέγοντάς την. Ακούγεται κάπως. Έτσι κι αλλιώς όλα όσα λέμε δεν αναιρούνται. Δηλαδή, και πόσο μάλλον σε εμάς που λέμε συνέχεια λέξεις και βάζουμε συνέχεια από κάτω καταστάσεις που κλείνονται σε ένα καμαρίνι ή ένα θέατρο δεν υπάρχουν. Ναι. Έτσι δεν είναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι με την οικειότητα. Ας μείνουμε σε αυτό. Ας μείνουμε σε αυτό. Δηλαδή, ας μείνουμε σε αυτή τη λέξη. Ας μείνουμε σε αυτή την επιθυμία. Δηλαδή, η φράση εκφράζει θέλω να μου έχεις την εμπιστοσύνη. Δηλαδή, γιατί θέλεις να σου έχω εμπιστοσύνη εγώ. Εγώ. Θέλεις ή λες ψέματα. Αυτή τη στιγμή μας έφερε ένα ψέμα μαζί. Ένα ψέμα. Ένα απόλυτο ψέμα. Με μια ισχυρή συναισθηματική φράση που είναι δυνατόν να μου την πεις αυτή τη φράση. Σε σένα. Ναι. Όχι. Όχι. Φυσικά. Δεν μπορείς να μου την πεις αυτή τη φράση. Δεν μπορείς να μου την πεις αυτή τη φράση. Είναι από τις όμορφες, από τις υπέροχες φράσεις που καλά θα ήταν να κάνουμε εκατοντάδες πρόβες για να την πούμε, αλλά που στην αλήθεια δεν πρέπει να την πούμε αυτή τη φράση. Γιατί θα είναι ψέμα. Και θα κάνουμε ψέματα με κάτι τρομακτικά ενδιαφέρον. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Γι' αυτό δεν θέλω να κάνουμε πρόβα. Να σου πω, έλα να μου πεις, θέλω να μου έχεις εμπιστοσύνη. Διότι όχι δεν θα σε πιστέψω, θα σε αντιπαθήσω. Κατά βάθος. Δηλαδή, προτιμάω να κερδίσω ένα γραμμάριο εμπιστοσύνη, θες που με κοιτάς. Με την αλήθεια, την οποία κατά βάθος μπορεί και να αμφισβητείς αυτό που σου λέω. Να πιστεύεις ότι είναι λογίδριο, ας πούμε, αυτό. Αλλά ο τρόπος με κοιτάς, όχι, έτσι δεν είναι. Χαίρομαι. Απ' την άλλη μεριά, δεν μπορείς να πεις μια φράση τόσο οικία, τόσο όχι οικία. Τόσο μεγάλη. Εμένα φαίνεται πολύ μεγάλη. Γιατί είναι μεγάλη. Γιατί είναι τρομακτικά αληθινή, δεν είναι. Φαίνεται πολύ βαριά. Βαριά. Βαριά, γιατί είναι βαριά. Γιατί προϋποθέτει άλλα συναισθήματα. Η εμπιστοσύνη είναι σε φάση ρήξης. Αλλά προϋποθέτει και ένα θύμα από πίσω. Προϋποθέτει μια σχέση τρομακτική. Προϋποθέτει ένα θύμα όμως αυτή τη σχέση. Λίγο πολύ. Εμένα αυτό μου βγάζει. Θύμα. Ναι. Εντάξει. Ναι. Ναι. Αλλά όλοι είμαστε. Εντάξει, θύμα. Άρα ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να την πει είναι από υπερβολικό εγωισμό. Πες μου, λες ένας άνθρωπος που δεν μπορεί. Εγώ, ας πούμε. Εσύ. Που δεν μπορώ να την πω. Σε μένα. Σε σένα. Και γιατί δεν τη λες. Πες το έστω και ψέματα, ας πούμε. Γιατί είπαμε να πούμε αλήθεια. Εντάξει, να το πω μπορώ να το πω. Θέλω να μου έχεις εμπιστοσύνη. Το λες, ναι. Αλλά γιατί να σου έχω εμπιστοσύνη. Δηλαδή, πες ότι το λες, ας πούμε, σε μένα και λέμε να σου έχω εμπιστοσύνη. Εγώ δεν μπορώ να μη σου απαντήσω. Γιατί να σου έχω εμπιστοσύνη. Πες μου ειλικρινά, αν θέλεις, ειλικρινά τώρα, εσύ είσαι Θεόνη. Αν θα μου απαντήσεις απόλυτα ειλικρινά. Έτσι, ναι. Συγγνώμη που το βάζω τόσο χοντρά. Θα ήθελες να σου έχω εμπιστοσύνη. Καταρχήν, αν βιάσω μια κατάσταση τώρα, μπορώ να σε κάνω να πρέπει να μου έχεις εμπιστοσύνη. Αποκλείεται. Δηλαδή, αν σου πω ότι εφόσον έχεις συμπαθήσει τη Σοφία, εγώ είμαι εδώ πέρα επειδή δεν έχω τίποτα καλύτερο να κάνω και αν. Και γι' αυτό θα σου έχω εμπιστοσύνη επειδή δεν έχει καταλάβει. Και μπορώ να σηκωθώ να φύγω. Αν δεν μου πεις ότι μου έχεις εμπιστοσύνη, θα μου το πεις. Όχι, δεν θα σου το πω, να σηκωθείς να φύγεις.
να σηκωθείς να φύγεις. Γιατί να σου πω εγώ ότι θέλω να σου έχω εμπιστοσύνη? Για να σου έχω εμπιστοσύνη σε κάτι. Ή μπορώ να σου έχω συνολικά εμπιστοσύνη? Συνολικά δεν μπορείς να μου έχεις εμπιστοσύνη. Για να έχουμε συνολικά. Για να μπορώ να έχουμε συνολικά εμπιστοσύνη, πρέπει να είμαστε καταρχήν εραστές. Ναι. Μόνο έτσι μπορώ να σου έχω εμπιστοσύνη. Ναι, όχι. Λένε το ναι μου βγήκε. Όχι. Μόνο έτσι. Μα οι εραστές είναι κατεξοχήν που δεν έχουν εμπιστοσύνη. Θα σου έχω άρρωστη εμπιστοσύνη. Άρρωστη εμπιστοσύνη. Θα σου έχω εμπιστοσύνη άρρωστη. Δηλαδή θα θέλω να σου έχω εμπιστοσύνη. Άσχετα αν μπορεί να μην σου έχω. Αλλά θα θέλω να σου έχω εμπιστοσύνη. Θα θέλω να μου έχεις εμπιστοσύνη. Άσχετα αν και εγώ και εσύ δεν την αξίζουμε την εμπιστοσύνη. Αλλά θα θέλω. Θα θέλω. Έχει σημασία το θέλω. Δεν έχει μου εμπιστοσύνη. Θέλω να μου έχεις εμπιστοσύνη. Δηλαδή στην ουσία είναι κάτι το ουτοπικό. Γιατί έτσι λέω στο να θέλω εγώ να μου έχεις εμπιστοσύνη, ακόμη και σαν εραστές είμαστε εμείς. Μην πεις ότι ήταν γλυκό, κοιτάξει ένα ωραίο αγοράκι. Πες μου τώρα την αλήθεια. Ναι, βέβαια. Με πρόδωσες. Θεωρητικά. Ουτοπιστικά, έτσι δεν είναι. Θέλω να μου έχεις εμπιστοσύνη. Θέλω να μου έχεις εμπιστοσύνη. Θα πιστευώσω μια κάμερα. Θεωρείς ότι ένας άνθρωπος που σε βλέπει μέσα από μία μηχανή έχει πολυμερική άποψη της πραγματικότητας, γιατί δεν με πιστεύεις? Γι' αυτό ή επειδή ξέρει τη μηχανή? Γιατί μπορεί να παραμυθιαστεί εύκολα. Δηλαδή μπορεί να πιστέψει τελείως διαφορετικά πράγματα από αυτό που βλέπει και τελικά αυτό, το ότι η εικόνα γίνεται μια ιδέα και δεν είναι έτσι. Και είναι πολύ βασανιστικό αυτό για τον άνθρωπο που είναι μπροστά από την κάμερα. Να με εμπιστευτείς. Μου δίνεις την αίσθηση, δεν θεώ, να πώς το πολύ πιστεύεις. Εμένα μόνο οι φίλοι μου με εμπιστεύονται πάντως. Θέλω να μου έχεις εμπιστοσύνη. Είναι βαρύ, ε? Είναι βαρύ και είναι και αφηρημένη. Είναι σαν να είναι αφηρημένη, να μην είναι εκεί.
Θέλω να μου είσαι εμπιστοσύνη. Αυτό με άλλο τονισμό. Δηλαδή, όχι θέλω να μου έχεις εμπιστοσύνη, θέλω να μου έχεις εμπιστοσύνη. Θέλω να μου έχεις εμπιστοσύνη. Τώρα εγώ πώς το σκέφτηκα και όπως το λες τώρα, εντάξει. Το συνδέω κάπως, δηλαδή ότι να είναι από μέσα της πάρα πολύ φορτισμένη και να μην φαίνεται καθόλου. Καθόλου, γιατί είναι φορτισμένη μια ζωή αυτή, δεν είναι φορτισμένη εκείνη τη στιγμή. Ναι, να φαίνεται... Πιο αργά. Θέλω να μου έχεις εμπιστοσύνη. Θέλω να μου έχεις εμπιστοσύνη. Δηλαδή, εσύ το φαντάζεσαι σαν μια μητέρα που λέει στο παιδάκι της φάει το φαγητό σου κάθε μέρα. Κάτι θες να πεις. Thank you.